εκούσιονται και ακούσιον. Είχαν ήδη περάσει τα σύνορά μας, χωρίς να περιμένουν εκνεύσει προθεσμία που μας έθεσαν με το τελεσίγραφό τους. Και συνέβη και το γεγονός τούτο, σε μια κρίσιμη στιγμή, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η σκιά του πολέμου πλανιέται απλητικά στον ορίζοντα των κρατών. Ο άξονας, θηρίο φοβερό, συσπυρώνεται και απειλεί να καταπιεί την ανθρωπότητα. Παρά τη δυσάρεστη όμως διεθνή κατάσταση, η Ελλάδα στάθηκε απλώντη και απτόητη, υπερήφανη και γενναία, άφοβη μπροστά στη φοβερή θύετα των όχων του φασισμού. Και όταν ο Μουσολίνη τη ζήτησε να του δώσει γην και είδωρ, απάντησε λιτά και αγέροχα, με ένα νέο μολόν λαβέ, με μία μονάχα λέξη, όχι. Κι ήταν το όχι αυτό η μυριόστομη, η ομόψυχη και ομόφωνη απάντηση που βγήκε από τα πυρωμένα στήθη όλων των Ελλήνων. Όλοι οι λαοί, μικροί και μεγάλοι, φίλοι και εχθροί μας, έμειναν έκπληκτοι και γεμάτοι θαυμασμό μπροστά στην τόλμη και τη γενναία απόφαση της πατρίδας μας να αγωνιστεί μόνη και προετοίμαστη
ενάντια σε 8 εκατομμύρια του εχθρικού στρατού και να αποδείξει έτσι για μία ακόμη φορά στην ανθρωπότητα πώς ελευθερία και Έλλην ζυμώθηκαν μαζί και το ένα δίχως το άλλο δεν μπορεί μαζί. Με ένα φάνταστο σθένος, η ακίμητη φρουρή της πατρίδος μας, οι γενναίοι μας φαντάροι, ξεχύνονται στον αγώνα και φωνάζουν στον εχθρό. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Εμπρός, παιδιά, αέρα! Και μεταξύ τους οι σταυρεοί της ελευθεριάς ενθαρρύνονται με τούτα τα λόγια. Θεία είναι η Δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει. Και έτσι, μεθυσμένοι με το αθάνατο κρασί του 21, οι πενταρομάχοι μαχητές του 40 ρίχνονται στη φωτιά του πολέμου, καλυπτωμένοι από την πίστη και το θάρρος της φυλής μας. Με την ξυφολόγχη τους ανοίγουν το δρόμο και διασχίζουν τα στενά της κλεισούρας. Έφτασαν σ' άγριες κορφές του Γράμμου και του Βίτσι και έγιναν οι ήρωες μιας συγκλονιστικής, μιας αλυσμόνητης περιπέτειας. Στα βουνά της Αλβανίας οι Έλληνες δίδαξαν την ανθρωπότητα ότι η υπεροχή δεν ανήκει στο πλήθος. Ανήκει σε εκείνους που φλογίζονται από την αγάπη για την πατρίδα. Ανήκει σε εκείνους που λατρεύουν τη λευτεριά. Οι μικροί, οι ασήμαντοι, οι ελάχιστοι κατά τους αντιπάλους έγιναν θεριά, φωτιά και καταιγίδα και διέλυσαν μία ολόκληρη αυτοκρατορία. Τα φανταράκια μας έγιναν ήρωες και το ίνδελμα της εποχής. Δίκαια χαρακτηρίστηκε η ελληνική αυτή νίκη, σαν νίκη όλης της Ευρώπης, σαν νίκη του πολιτισμού, σαν νίκη της ελευθερίας. Από την νίκη αυτή άλλαξε το ρεύμα της ιστορίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ίδιος ο Τσόρτσι, αναγνωρίζοντας την προσφορά αυτή σε Ελλάδα, ομολόγησε. Αν δεν υπήρχε η ανδρεία και η γενοψυχία των Ελλήνων, δεν γνωρίζουμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τον λόγο αυτό, η σημερινή επέτειος αποτελεί την αφετηρία της μεγάλης αυτής εποπίας του 1940. Ανήκει στα μεγάλα εκείνα ιστορικά γεγονότα που νικούν το χρόνο, γίνονται ορόσημα και φωτίζουν το δρόμο των λαών. Το φιλελεύθερο ελληνικό πνεύμα κάνει αταλάντιστα τη διαδρομή του διαμέσου των αιώνων. Το ίδιο πνεύμα που οδήγησε τους Έλληνες στο Μαραθώνα και στις Θερμοπύλες, οδήγησε και τους Έλληνες στους 40, στην Τρεμπεσίνα και στο Μωράβα, στην Κλεισούρα και στο Τεπελένι. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, πολέμησαν οι ίδιοι άνθρωποι για τα ίδια ιδανικά, με τις ίδιες λονταρίσκες καρδιές. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο πόλεμος αυτός του 40 δεν έληξε στα αλβανικά βουνά. Συνεχίστηκε μετά και στα μετόπιστα, στις πόλεις και στα χωριά μας, με τη μορφή της εθνικής μας αντίστασης, στην οποία έλαβαν μέρος όλες οι εθνικές δυνάμεις από διάφορα μετερίζια. Προς όλους αυτούς που πολέμησαν, που συνέβαλαν, που αγωνίστηκαν για το καλό της πατρίδας μας, που αποδείχθηκαν άξιοι απόγονοι ένδοξων προγόνων, στρέφεται ευλαβικά την ώρα τούτη την ιερή εθνική μας μνήμη. Ας τους διαβεβαιώσουμε δε όλους ότι η θυσία τους θα μας καθοδηγεί πάντα και θα κατευθύνει τα βήματά μας στον δρόμο του εθνικού χρέους. Αθάνατη νεκρή μας, αθάνατη γενιά του 40, ανάπηρη του πολέμου, αγέρο και φαντάρι του αλβανικού έπους, περήφανοι αξιωματικοί, αγωνιστές της τιμής και της δόξας, ελληνικέ λαέ που βροντοφώναξες το όχι και όρθωσες αγέροχα το ανάστημά σου στις τεθωρακισμένες μεραρχίες του φασισμού, δεχτείτε σήμερα τον άπειρο σεβασμό και την περηφάνεια μας για σας. Δεχτείτε την πίστη μας στα ιδανικά της ελευθερίας. Συνεχιστές της πορείας του έθνους μας και εμείς θα ακολουθήσουμε πιστά τα βήματα που χαράξατε εσείς, βαθιά μέσα στην καρδιά, αλλά και στη σκέψη μας. Ζήτω το έθνος! Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθανάτος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθανάτος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.
Κύριε Λάστα, σωματίσμων, δέσποτα συγχώρησε με την ανομία σημείν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών, ανέκαινε του ονοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε λοιπόν, ο Έλλης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχά στον δούλο σου σώτερ ανάπαυσο, φυλά τον αυτά εις τη μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσο. Και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει, και τα σωδήνα λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτερ ανάπαυσο, και μη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ημών η Άγνη και Αγράντος Παρθένος, η Θεόνα Φράστος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως πάντων των ευπλέως αναπαυσαμένων και εν δόξος πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και πεσχάτων και υπέρ σου γορκίνε αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακουσιόν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών, τάξη τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών παρά Χριστού του Αθανάτου Βασιλεί και Θεού ημών, έτσι σώμεθα, Κύριε δεχθώμε. Πάτερα, η ευλόγηση. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου, τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου και τας ψυχάς, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξος πεσόντων, εν σκηνές δικαιών τάξε. Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε. Αμήν. Ημάς δε λαΐσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιώνια
Κύριε Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πρόεδρος κοινότητας Πηλίου. Πρόεδρος κοινότητας Ασκανδιού. Εκπρόσωπος Ευβότα Αυτέ. Εκπρόσωπος Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Αντιπρόεδρος Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Δωδεκανήσου. Λύκειο Ζυμπαρίου. Γυμνάσιο Ζυμπαρίου. Δημοτικό σχολείο Πηλίου. Δημοτικό σχολείο Ζυμπαρίου. Πρώτον Υπηαγωγείο Πηλίου. Ευχαριστώ.
40 κλείνουμε λόγι σήμερα και θα τιμούμε πάντα. Σήμερα αυτούς γιορτάζουμε στην ένδοξή μας χώρα που χάσαμε στους λαούς της Λευτεριά στον Νόρο. Πάει αυτό που άναψε τη Λευτεριά στην μπάζα και έκανε το σύνδωση την όμορφη Ελλάδα. Αέρα για την Αυστρία, αέρα για την Ελλήνη, αέρα για την αδελφοσύνη. Έλα όχι σ' αναγνώσω, όπως έκανες και πάντα, βροδοφώνησες Ελλάδα και το θηλυκό 40 και το πήγαμε τα νιάτα της πατρίδας στο λούδι και το κάμα να με πεις και είδα γεφύριο τραγούδι. Ζήτω, ζήτω το 40, η γενιά ετοιμημένη που στη μνήμη της πατρίδας αλυσμόνη την σαμένη. Τον Τζολιά και τον Φαντάλο η γιορτή αυτή ανήκει, γιατί αυτοί μας εχαλήσαν με το αίμα τους την νίκη. Και τώρα επικατερούμε τη σημερινή γιορτή που η δόξη της Ελλάδας πέρας πέρα έχει ακουστεί. Είναι ξέχαστη μέρα με ένα όχι και ένα μπρος. Πάνω σου παιδιά αέρα, πίσω φεύγει ο Ιταλός. Να την έσκασε και φέτος της Ελλάδας τη γιορτή και εμείς όλα τα παιδάκια έχουμε χαρά τραμή. Τι τον είμαστε μικρούλια και δεν ξέρουμε πολλά. Η καρδιά μας μόνο ξέρει την Ελλάδα αγαπά. Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό και στη μέση χαραγμένο ένα κάτασπρο σταυρό. Κυματίζει με καμάρι, δεν φοβάται τον εχθρό. Σαν τη θάλασσα είναι γαλάζια και λευκή σαν τον αφρό. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Ζυπαρίου. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικό Σχολείο Πηλίου. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου. Εκπρόσωπος Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείων Πηλίου. Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείων Ζυπαρίου. Σύλλογος Πηλίου, ο Απελής.
Σύλλογος Ασφεντιού Θεόκριτος. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πηλίου Ανεξίκλια. Αθλητική Ένωση Δικαίου. Αθλητικός Όμιλος Πηλίου. Αθλητικός Όμιλος Ασφενδιού η Αναγέννηση. Ακολουθεί ενός λεπτού υγιής μνήμη των ένδοξων πεσόντων.
Thank you.